Τώρα, πέρα από τη ρύθμιση δημιουργίας του νομικού προσώπου, Δημοσίου Δικαίου της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας, όλα τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν χρονικές παρατάσεις προηγούμενων νομοθετημάτων που ξανά είχαν παραταθεί. Σε σχέση τώρα με το νομικό πρόσωπο, όπως τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, είναι προφανής η ανάγκη οι επιστήμονες να μπορούν μέσα από κάποια επιστημονική ένωση να συζητούν τα ιδιαίτερα ζητήματα της επιστήμης τους, του αντικειμένου τους κτλ. Όμως, το υποσύσταση νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως εξάλλου έχει γίνει και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, θα είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, που και από τους σκοπούς της ίδρυσής του φαίνεται ότι ουσιαστικά αποτελεί φορέα υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, της εκάστοτε ευρωενωσιακής πολιτικής. Έχει εισηγητικό ρόλο στα θέματα που αφορούν την πολιτική υγείας στον τομέα τους, στην εκπαίδευση, στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και άλλα. Ενώ ο ρόλος του και ο χαρακτήρας του καθορίζεται συγκεκριμένα από αντίστοιχες ανάλογες μάλλον διατάξεις. Μάλιστα προβλέπεται και η πειθαρχική δίωξη μελών, τα οποία δεν θα εφαρμόζουν ακριβώς την πολιτική και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, για παράδειγμα, το βάλαμε και στην Επιτροπή αυτό. Εάν, για παράδειγμα, η επικρατούσα θέση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου, του νομικού προσώπου, είναι υπέρ των πληρωμών, για παράδειγμα, των ασθενών, μπορεί ή όχι να θεωρηθεί ως πειθαρχικό αδίκημα η υποστήριξη της δωρεάν παροχής υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, πρόκειται για το νομικό πρόσωπο, μάλλον πρόκειται για ένα μηχανισμό που βοηθά στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει και της ενσωμάτωσης παράλληλα των υγειονομικών σε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό και τοποθετούμαστε αρνητικά στη συγκεκριμένη διάταξη, όπως εξάλλου είπαμε και στην Επιτροπή, και αντίστοιχα η αρνητική μας τοποθέτηση σε μια σειρά ρυθμίσεων του νομοσχεδίου και βασικά ο προσανατολισμός του νομοσχεδίου και η πολιτική που αυτό εντάσσεται διαμορφώνουν και την αρνητική μας ψήφο επί της αρχής του νομοσχεδίου. Βέβαια, η θετική μας τοποθέτηση σε ορισμένα άρθρα που δεν σηματοδοτούν και καμία κοσμογονία φιλολαϊκή έχει να κάνει αφενός με την ελάχιστη προστασία κάποιων εργαζομένων που θα συνεχίζουν να έχουν μια δουλειά, ολιγόμενοι φυσικά, και αφετέρου οι ασθενείς να έχουν κάποιες υπηρεσίες υγείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τις παρατάσεις των ρυθμίσεων. Είναι ρυθμίσεις μάλλον που ήδη ισχύουν, εντάσσονται στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Ο δε στόχος της ενίσχυσης του ΕΣΥ, όπως επικαλείται η κυβέρνηση, είναι ψευδεπίγραφος και αποτελεί κοροϊδία και εμπεγμό τόσο για τους εργαζόμενους υγειονομικούς όσο κυρίως για το λαό. Διότι αυτά τα μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί. Και όχι μόνο δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ με κριτήριο την ουσιαστική βελτίωση των παροχών προς τους ασθενείς, αλλά στην πράξη έχει επιβεβαιωθεί η επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών ασθενών αλλά και υγειών σε υπηρεσίες υγείας. Έχει ενισχυθεί ο εξαναγκασμός τους να απευθύνονται στους επιχειρηματίες υγείας, πληρώνοντας πολλά επιπλέον ποσά, βάζοντας δηλαδή βαθιά το χέρι στην τσέπη τους. Μάλιστα, στην Επιτροπή το είπαμε εξάλλου, το γεγονός ότι σε όλα τα άρθρα η κυβέρνηση επικαλείται τα μέτρα λόγω των έκτακτων αναγκών από την πανδημία αποτελεί επικίνδυνο και αντιεπιστημονικό επιχείρημα. Διότι τι έχει αποδειχθεί στην πράξη περίπου αυτά τα 3 χρόνια της πανδημίας? Ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας συνολικά δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες του πληθυσμού πριν την πανδημία και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της, αλλά φυσικά και το διάστημα που διανύουμε, αλλά και το επόμενο διάστημα. Τώρα η κυβέρνηση συνειδητά κρύβει αυτό το γεγονός και προσπαθεί τι να κάνει, να περάσει την εξής αντίληψη. Όλα ήταν καλά, το ότι όλα ήταν καλά πριν την πανδημία και για τις ανάγκες της παίρνει πρόσθετα μέτρα. Αλήθεια, ανοίγω μια παρένθεση, η ανακήρυξη από την κυβέρνηση, για παράδειγμα, του τέλους της πανδημίας για τις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου το καλοκαίρι και το προηγούμενο, μεσούσες τότε, αν θυμάστε, ανάμεσα στα κύματα της πανδημίας κτλ., με την κατάργηση κάθε προστατευτικού μέτρου και σχεδιασμού από το κράτος, είναι και αυτά, ή μάλλον συγκαταλέγονται και αυτά, και αυτό συγκαταλέγεται στα έκτακτα μέτρα, όπως και η πλήρης παραίτηση του κράτους
και της κυβέρνησης από τα σχεδιασμένα μέτρα πρόληψης και ουσιαστικά την ανάθεσή τους στην ατομική ευθύνη. Ή η παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία, στους τόπους δουλειάς κτλ. Όλα αυτά ήταν έκτακτα μέτρα, σε εισαγωγικά. Γιατί αυτό που κάνετε πρακτικά στην πανδημία, που η αντιμετώπιση της απαιτεί ένα σύνολο μέτρων, εσείς τα φορτώσατε ή αν θέλετε τα ακουμπήσατε όλα, πού? Στον εμβολιασμό. Που ναι μεν είναι αναγκαίος, όχι όμως και ικανός για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Όμως τα προληπτικά μέτρα στοιχίζουν για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους που αυτό υπηρετεί. Γι' αυτό και δεν εφαρμόζονται. Και ακριβώς το γεγονός ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και κατά τη σχεδόν τρίχρονη πανδημία, οι δημόσιες υποδομές, η στελέχωση και ο εξοπλισμός τους παραμένει πολύ πίσω από τις λαϊκές ανάγκες που διωγγώνονται, συσσωρεύονται, επεκτείνονται, είναι απόδειξη των επικίνδυνων ορίων για τη λαϊκή υγεία που προαπαιτεί η καπιταλιστική οικονομία και ανάπτυξη. Να λοιπόν ποια είναι η αιτία στην οποία ταυτίζεστε όλα τα αστικά κόμματα, είτε ως συμπολίτευση, όσα κυβερνούν ή όσα κυβερνήσετε, είτε ως αντιπολίτευση. Με τη λαϊκή υγεία να περιορίζεται στα βασικά πακέτα, οι όροι δουλειάς των υγειονομικών να επιδεινώνονται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση. Ενισχύεται η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και η εμπορευματοποίηση των εργασιών της. Συνεπώς, και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου μπορεί να επαναλαμβάνονται με τις αντίστοιχες χρονικές παρατάσεις κτλ. Προκειμένου να διαχειριστούν ένα ανεπαρκέστατο και σε επιχειρηματική βάση δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά κατά τη γνώμη μας θα πρέπει η σύγκριση να γίνει τόσο με τις τρέχουσες και πρόσθετες φυσικά ανάγκες του λαού που συνεχώς διευρύνονται, όσο και με τη συσσόρευση των ανικανοποίητων αναγκών που προστέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του αποκλεισμού μεγάλου μέρους ασθενών από τις δημόσιες μονάδες υγείας, με την μετατροπή, να θυμίσουμε, των νοσοκομείων ή αρκετών νοσοκομείων, αν θέλετε, σε νοσοκομεία μιας νόσου. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε περαιτέρω επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του λαού και όχι απλά σε μία στασιμότητα κτλ. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Το γεγονός όμως ότι δεν παίρνει μέτρα, έστω για κάποια σημεία βελτίωσης, αποδεικνύει τα όρια παροχών των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο ακριβώς της καπιταλιστικής οικονομίας και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που υπηρετεί και η παρούσα κυβέρνηση σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έτσι, με τα λεγόμενα πρόσθετα μέτρα του νομοσχεδίου, ουσιαστικά δεν προστίθεται προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας, αλλά προσλαμβάνονται ξανά οι επικουρικοί, των οποίων λύγει η σύμβαση, ανανεώνεται η σύμβαση υγειονομικών με τετράμινες συμβάσεις που ξανά προσλαμβάνονται, προσλαμβάνονται συνταξιούχοι γιατροί, ενώ εφαρμόζεται το σύστημα των μετακινήσεων των εργαζομένων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από υποστελεχωμένες μονάδες που εργάζονται σε άλλες περισσότερο υποστελεχωμένες. Πάτε να μπαλώσετε μια τρύπα και ανοίγετε άλλες, συνεχίζοντας φυσικά την πολιτική της υποστελέχωσης. Γιατί ακόμα και για αυτές τις ελάχιστες θέσεις που προκυρήσονται και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και γίνεται και συζήτηση το προηγούμενο διάστημα και στην Επιτροπή έγιναν κάποιες αναφορές και από τον Υπουργό. Παρόλο λοιπόν που υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, η οποία δεν οφείλεται όμως στο γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα στενάζει κυριολεκτικά από τις ελλείψεις ιατρικό προσωπικό, αλλά οφείλεται στη συνειδητή επιλογή της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπόν βοηθητικό προσωπικό. Γιατί, για παράδειγμα, οι θέσεις σε ιατρικό προσωπικό που προκηρύχθηκαν δεν φτάνουν, αποτελούν σταγόνο στον ωκεάνο, αλλά δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, όπως λέει ο λαός, λαμβάνοντας υπόψη κανείς το κύμα συνταξιοδοτήσεων, παρετήσεων κτλ. Έτσι, τόσο πριν την πανδημία, όσο και την περίοδο της πανδημίας, στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που εξασφαλίζεται είναι η περιορισμένη και αποσπασματική κάλυψη των τεράστιων και τραγικών ελλείψεων και η παροχή υποβαθμισμένων υπηρεσιών σε πλήρη αναντιστοιχεία με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να εξασφαλίζονται υψηλού επίπεδου, απολύτως δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας στο λαό. Μάλιστα,
αξιοποιείται ως πρόσχημα το γεγονός ότι στη βάση δηλαδή των προκηρύξεων των θέσεων, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις γιατρών. Πλήρους και αποκλειστικές απασχόλησης που προκυρήσονται ή λέτε ότι δεν υπάρχουν γιατροί κτλ. Αλήθεια. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Και εδώ θέλω μια απάντηση. Απαντήστε μας. Για παράδειγμα, γιατί να επιλέξει ένας γιατρός να εργαστεί σε ένα νοσοκομείο γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα έχει εξαντλητικά ωράρια από τη στιγμή που δεν προκυρήσεται το σύνολο των κοινών οργανικών θέσεων? Πώς θα επιλέξει ένας γιατρός να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτούς τους απαράδεκτους μισθούς? Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Όταν ο βασικός μισθός από το 12 και εντεύθεν έχει περικοπεί για τον ειδικευόμενο 30% και για τον βαθμό διευθυντή του ΕΣΥΣ το 40%, αντίστοιχα καταργήσατε και το διατηρήσατε. Όσοι το καταργήσανε, οι επόμενοι το διατηρήσανε, ενώ οι κυβερνήσεις. Καταργήσατε το επίδομα βιβλιοθήκης, κόψατε το επίδομα της νοσοκομειακής απασχόλησης, καταργήσατε το 13ο, 14ο μισθό και το επίδομα άδειας, φορολογείτε άγρια τις εφημερίες που φορολογούνταν αυτοτελώς, ενώ η εξαγγελία πρόσφατα του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για πενιχρές αυξήσεις κοροϊδία παρουσιάζονται ως γενοδορία από τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους υγειονομικούς? Αυτοί δεν χρειάζονται αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίοι και αυτοί οι μισθοί των οποίων έχουν υποστεί αντίστοιχες περικοπές ελαίων μνημονίων που όλοι σας ψηφίσατε και τους καταδικάσατε στην ανέχεια. Λοιπόν, ποιος λοιπόν νέος γιατρός θα επιλέξει να πάει στο νοσοκομείο, αφενός μεν με τους μισθούς και τις αποδοχές που προείπα, αλλά από άνθρωπα ωράρια, χωρίς τη δυνατότητα να ασκεί ιατρική με σύγχρονους όρους, με το μεγάλο ερώτημα της επιστημονικής του εξέλιξης, χωρίς ελεύθερο χρόνο για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της ιατρικής και να ικανοποιήσει το σύνολο των δικών του κοινωνικών αναγκών. Αντίστοιχα, εξαιτίας του εμπάργκο στις προσλήψεις διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ο νέος γιατρός καλείται χωρίς αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία να αναλάβει εξ ολοκλήρου σε αρκετές περιπτώσεις τη λειτουργία ενός τμήματος ή μιας κλινικής στην οποία δεν υπάρχει καν επιστημονικά υπεύθυνος ή είναι στα πρόθυρα συνταξιοδότησης. Και είναι τέτοιο το διακύδευμα για τη σταδιοδρομία του νέου γιατρού που δεν θα το κάνει από τη στιγμή που δεν έχει εξασφαλιστεί η ομαλή διαδοχή ροή νέου ηλικιακά ιατρικού δυναμικού, ώστε να μεταλαμπαδεύεται η εμπειρία των παλιότερων στους νεότερους, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να απαξιώνεται και να αχρηστεύεται πολύτιμη επιστημονική εμπειρία, πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό που έχει εμπειρία και επιστημονική που έχει συσσωρευτεί και από τη δουλειά ετών σε ένα νοσοκομείο ή μια κλινική. Και ακριβώς και από αυτό το ζήτημα, όπως και για το σύνολο των τραγικών ελλείψεων του δημόσιου συστήματος υγείας, αποκαλύπτονται οι διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Με την πολιτική τους για τη λαϊκή υγεία και τη διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας, τελείως αναντίστοιχο με τις σημερινές δυνατότητες και ανάγκες του λαού μας. Και η λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και των παροχών με τα κριτήρια του κόστους, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης, της ατομικής ευθύνης, τα οξυμένα προβλήματα του λαού για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά συνεχώς επιδεινώνονται. Αυτό λοιπόν συμβαίνει διότι ανεξάρτητα τις επιμέρους συνταγές διαχείρισης που ακολούθησαν η μία μετά την άλλη όλες οι κυβερνήσεις, προωθούνται σταθερά, απαρέγκλητα μέτρα που κάθε κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη, το νήμα αν θέλετε από την άλλη και ξεκινάει από εκεί που η προηγούμενη νομοθέτησε και συνεχίζει το νομοθετικό αντιλαϊκό έργο της με μέτρα που έχουν στόχο την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Και σε αυτό όλοι σας πίνετε νερό. Στο όνομα αυτής της στρατηγικής το έχετε ως Ευαγγέλιο. Για τη διαμόρφωση πιο φθηνών εργαζομένων προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Όλοι σας υπηρετείτε την πολιτική και αυτή ακριβώς η πολιτική υπηρετεί
τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους μέσω της περικοπής των δαπανών για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ακούμε και στην Επιτροπή, θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, ακούγαμε και στην Επιτροπή, ακούσαμε και εδώ πέρα προλίγο και από τους εισηγητές το ζήτημα του προσωπικού γιατρού. Λες και το ζήτημα είναι αν λέγεται προσωπικός με τις όποιες τέλος πάντων ενστάσεις, αν θέλετε, καταθέτει ο καθένας, ή αν λέγεται οικογενειακός κατά το ΣΥΡΙΖΑ, κατά το ΠΑΣΟΚ προσωπικός ή κατά τη Νέα Δημοκρατία προσωπικός, όταν έχεις μια διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν δεν υφίσταται πρόληψη σήμερα. Τα κέντρα υγείας παραπέουν, η πρωτοβάθμια δηλαδή φροντίδα υγείας. Για να μην μιλήσουμε για περισσότερο, δεν έχουμε και χρόνο τώρα. Και ακριβώς αυτή είναι η βασική αιτία που το αποτέλεσμα όλων των σχεδίων διαφορετικών κυβερνήσεων οδηγεί από το κακό στο χειρότερο τους όρους ζωής και υγείας του λαού. Και οι εξελίξεις στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν περίτρανα τους δύο δρόμους ανάπτυξης που έχει μπροστά του ο λαός. Από τη μία, ο σημερινός που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα και επιδεινώνει και χειροτερεύει διαρκώς τους όρους ζωής και υγείας του λαού, και από την άλλη το δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ανάμεσα σε αυτά φυσικά και η υγεία, πρόνοια, το φάρμακο. Και από την έκβαση ακριβώς αυτής της αντιπαράθεσης θα κρυφεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Και γι' αυτό απαιτείται να δυναμώσει η λαϊκή συσπήρωση, η πάλη και η ανάγκη, οι διεκδικήσεις για απόσπαση κάποιων λύσεων να συνδέονται με την προοπτική της ανάπτυξης, με κριτήριο φυσικά τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι λοιπόν, στη βάση των νοτέων, κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω, καταψηφίζουμε επί της αρχής του νομοσχέδιου. Ευχαριστώ.